πλήρη στήριξη στο ψήφισμα της διοίκησης και των εργαζομένων στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Σχεδία παρήχε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, που επανεβεβαίωσε την αντίθεσή του και στους σχεδιασμούς για ενσωμάτωση του ΚΕΘΕΑ σε νέο ενιαίο φορέα. Διοίκηση και εργαζόμενοι του Κέντρου Πρόληψης Σχεδία με κοινό κείμενό τους σημειώνουν πως το νομοσχέδιο κλείνει ανέτια και χωρίς καμία εξήγηση και αιτιολόγηση μετά από 3 δεκαετίες λειτουργίας τα 75 κέντρα πρόληψης της χώρας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους και τους ωφελούμενους, και ταυτόχρονα αφήνει μετέωρη την πρόληψη των εξαρτήσεων χωρίς να διευκρινίζει ποιος και με ποιον τρόπο θα την ασκεί στο νέο φορέα. Το ψήφισμα εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχεδία Βασίλης Γοργόλης, ενώ με παρέμβασή του ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης ζήτησε να υπάρξει ρητή αναφορά στο ψήφισμα για το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος. Την στήριξή τους εξέφρασαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επίκειται ένα νομοσχέδιο για την υγεία, το οποίο θα συγχωνεύσει όλες αυτές τις δομές υγείας σε έναν καινούριο οργανισμό. Και στο κομμάτι αυτό που αφορά τη σχεδία, δηλαδή το κομμάτι της πρόληψης, αυτό το οποίο έχει διαρρεύσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι ότι το κομμάτι αυτό με διάταξη νόμου θα αφαιρεθεί από τα κέντρα πρόληψης, δηλαδή πλέον τα κέντρα πρόληψης δεν θα μπορούν να κάνουν πρόληψη, θα πάει στον καινούριο φορέα αυτό, και έτσι αντανακλαστικά αφαιρείται ένα σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι από τις εργασίες της ΑΜΚΙ αυτή στην οποία συμμετέχουμε και εμείς. Υπάρχει μία πρώτη διαρροή ότι οι υπάλληλοι των ΑΜΚΙ αυτών θα έρθουν με καθολική διαδοχή να μπουν στο νέο φορέα, να είναι υπάλληλοι με την ίδια παρεχόμενη μορφή εργασίας που είχαν και σε εμάς στο νέο φορέα. Αυτή λοιπόν την ανησυχία, η οποία για αυτή την αβεβαιότητα λοιπόν που υπάρχει, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι τεκμηριωμένο και δομημένο μέχρι τώρα από το σχέδιο νόμου το οποίο είναι αυτό, το οποίο θα έρθει σε διαβούλευση. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν ένα αξιόλογο έργο σε όλες τις φορείς, σε όλη την Ελλάδα, μιλάμε για 75 κέντρα πρόληψης, υπάρχει και η Ολομέλεια αυτών, γίνονται εργασίες και συχνά πρέπει να παρουσιάζουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, εγώ ζητώ να το ψηφίσετε ως έχει. Οφείλω να πω ότι δέχτηκα και ένα email από τον κύριο Πρέτζα, προκειμένου το κομμάτι αυτό σήμερα που αφορά την πρόληψη να υπάρχει και μια τοποθέτηση για το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ορθότερο και οριμότερο να ασχοληθούμε μόνο με το κομμάτι της σχεδίας και να το αφήσουμε αυτό έξω, Γιώργο. Και είναι το ΚΕΘΕΑ, όλη η πρόληψη. Ναι, το ΚΕΘΕΑ είναι άλλο κομμάτι. Αυτό αφορά την πρόληψη και τους υπαλλήλους της πρόληψης. Επομένως, νομίζω ότι την ψυχική υγεία νομίζω πρέπει να την αφήσουμε έξω και να αφιερωθούμε όσο αφορά το κομμάτι αυτό και να μόνο στο κομμάτι της σχεδίας. Είναι σημαντικό το έργο της σχεδίας. Έβαλε ο Περιφερειάρχης και το ΚΕΘΕΑ. Είναι σημαντικές αυτές οι δομές. Αυτό που δείχνει, αυτό που έρχεται, χωρίς καμία διαβούλευση, είναι ότι η πληροφορία που έρχεται είναι ότι καταργούνται όλες αυτές οι δομές. Μέσα σε ένα άλλο πρόσωπο που σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι αυτών των δομών και ταυτόχρονα το δεύτερο κομμάτι και οι εργαζόμενοι, κάτι που βάλατε, δεν ξέρω τι θα γίνουν. Τέτοια ζητήματα, κατ' εμάς, θα πρέπει να έρχονται και στην Επιτροπή Κοινωνικών, που πρόεδρος είναι η κυρία Τσιάρα και αντιπρόεδρος ο κ. Παπαχριστάκης, και να επιλύονται εμείς. Εμείς είμαστε σύμφωνοι με το ψήφισμα που υπάρχει σχεδία, μιας και συμμέτοχος εισαγωγικά είναι και η Περιφέρεια, είναι και ο Δήμος Ιαννητών και ταυτόχρονα αυτά τα μέλη που το Διοικητικό Συμβούλιο ακριβώς, τα οποία απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαστε σύμφωνοι με το ψήφισμα, αλλά σας λέω και πάλι, είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής κλεισίματος αυτών και κυρίως για αυτούς που ωφελούνται από αυτά τα προγράμματα. Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια να κλείσουν δομές οι οποίες με μακρόχρονη παρουσία και δράση ωφέλησαν ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να έχουν καμία τύχη αν δεν υπήρχαν. Η προσπάθεια αυτή βεβαίως δεν είναι μακριά από ένα γενικότερο πλάνο της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των πάντων, κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και σήμερα σε λίγο. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε απόλυτα με αυτό το ψήφισμα, με την επισήμανση που έγινε και από τον κύριο Περιφερειάρχη, ρητά να διατυπώνεται ο ρόλος του ΚΕΘΕΑ. Γνωρίζουμε όλοι καλά, ξέρουμε ανθρώπους, έχουμε ανθρώπους που μπορεί να είναι κοντά στις οικογένειες φίλων μας, γνωστών συγγενών,
ποια είναι η προσφορά τους. Σε κάθε περίπτωση, το Συμβούλιο θα πρέπει να κατανοήσει και η Περιφερειακή Σύμβουλη ότι οι δομές αυτές, αν περάσουν από τα χέρια του δημόσιου χαρακτήρα στα χέρια των ιδιωτικών κέντρων, πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν κάτι δυνατότητα να έχουν την παραμικρή υποστήριξη. Στηρίζουμε το ψήφισμα και το ψηφίζουμε βεβαίως. Θέλω να επισημάνω το εξής όμως, για να είμαστε όλοι σύμφωνοι με την αλήθεια. Η προσπάθεια που γίνεται είναι τα στεγνά προγράμματα και η πρόληψη, δηλαδή η δυνατότητα πλήρους απεξάρτησης, να φύγεις από τα ναρκωτικά διαπαντός, είναι αυτό που χτυπιέται. Η λογική της υποκατάστασης, των υποκατάστατων φαρμάκων και γενικά η συντήρηση του λειτουργικού χρήστη, είναι έννοια που χρησιμοποιείται σε όλα τα κείμενά τους, δηλαδή έπαξε και μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ιατρικοποιούμενο το πρόβλημα, αφαιρώντας τους κοινωνικούς προσδιοριστές, να θεωρείται κανείς ότι είναι άρρωστος, άλλωστε και στο νομοσχέδιο προβλέπονται κλίνες θεραπείας και όχι θέσεις θεραπείας, καταντώντας να είναι ιατροκοπημένο και σχεδόν σαν νοσοκομείο, είναι ο πυρήνας αυτού του προβλήματος. Και το δυστύχημα είναι ότι το εμπόδιο στην πλήρη απεξάρτηση είναι σε μια εποχή που γενικά υπάρχει μια τάση απελευθέρωση των ναρκωτικών. Και επειδή στο ίδιο νομοσχέδιο, απλά θέλω να επισημάνω το ζήτημα της ψυχικής υγείας, γιατί και αυτές οι δομές ψυχικής υγείας είναι εν μέρη, αφαιρούνται όλες οι δομές ψυχικής υγείας, ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το κέντρο ψυχικής υγείας Φιλιατών, η ψυχιατρική της Άρτας και αποσπότατα νοσοκομεία, δεν θα είναι υπαλληλοί του, δηλαδή οι ψυχίατροι, νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργία, αλλά όλοι πάγονται σε έναν υδροκέβαλο οργανισμό στην ΙΠΕ με έναν διοικητή. Αυτό το πράγμα θα είναι μια τεράστια διοικητική δυσλειτουργία που έρχεται να γίνει για να συνενωθούν διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά οι δημόσιες αμοιβώς δομές με τις ΜΚΟ που φυτρώνουν σαν μανιτάρια και τον τελευταίο καιρό είδαμε και στις πρωτεία ακόμα να επιβουλεύονται και χώρος του ΤΕΠ μαζί με τις ιδιωτικές κλινικές. Ενιαίος χώρος δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο ξανοιχτά. Με αυτή την έννοια, εγώ ζήτησα και τον κύριο Γοργόλη και όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο, πιθανά αυτή την εβδομάδα, θα ήθελα να το ξαναδούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική αρνητική εξέλιξη για όλες τις δομές ψυχικής υγείας. Πλέον εξομοιωνόμαστε όσοι δουλεύουμε στην ψυχική υγεία σε κρατικές δημόσιες δομές με τις ΜΚΟ, να μην μιλήσω για αυτές, και με τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. Αν θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε όσο στην επόμενη συνεδρία, ακόμα και μπορεί να γίνει στο απολογιστικό, να υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Συμφωνούμε και επικυρώνουμε το ψήφισμα κι εμείς. Στηρίζω το ψήφισμα. Είμαστε εναντίον στην προσπάθεια που γίνεται είτε στην πρόνοια είτε στην ψυχική υγεία, μέχρι ακόμη και σε φορείς υδάτων ή διαχείρισης περιβάλλοντος να υπάρχουν κεντρικά και να ελέγχονται κεντρικά. Συμφωνώ με τον κύριο Πρέντζα στο σημείο ότι τα στεγνά προγράμματα είναι αυτά που έσωσαν κόσμο. Εγώ το έχω δει στην πράξη και θεωρώ ότι απέδωσε τα μέγιστα μέχρι σήμερα το στεγνό πρόγραμμα στην Ήπειρο. Γι' αυτό είπα και για τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, αλλά και για τα προγράμματα της σχεδίας. Βέβαια, θα υπάρχει, δεν είναι τόσο απλό, αν θα μπει στο δημόσιο, να πάρουν αυτό το προσωπικό, αλλά θεωρώ ότι θα βρουν τις διαδικασίες όπως έχουν βρει μέχρι σήμερα και σε άλλα θέματα που αφορούσαν το περιβάλλον και άλλα προβλήματα που άλλαξαν φορέα όπως ήταν το βοήθεια στο σπίτι κλπ. Πρέπει να γίνει ένα ψήφισμα που να φαίνεται η δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Ήπειρο από πότε και περισσότερα στοιχεία και για το στεγνό πρόγραμμα αλλά και για το πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ σχεδία, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα προληπτικό. Και τα λεφτά κυρίως ήταν από την Ήπειρο, από την περιφέρεια Ηπείρου που υπήρχαν σε όλα αυτά μέχρι σήμερα.